Την απευθείας άνοδό της στη δεύτερη εθνική εξασφάλισε η Καλλιθέα κατά την 34η και τελευταία αγωνιστική του νοτιού ομίλου της τρίτης εθνικής, καθώς επικράτησε με 3-1 του Βίζαντα Μεγάρων. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως από παίκτες και φίλους της ομάδας. Καλλιθέα που τελειώνει ιδανικά το πρωτάθλημά της με το 3-1 επί του Βίζαντα Μεγάρων. Πανηγυρίζουν όλοι σαν μικρά παιδιά στο El Paso την άνοδο, δικαίως, καθώς όλη η χρονιά η Καλλιθέα ήταν πολύ σταθερή. Με τη δουλειά, την καλή δουλειά, με την πολύ καλή συνεργασία, με την πολύ καλή συνεργασία που είχα με τους ποδοσφαιριστές μου, με το πολύ καλό team το οποίο είχα, καταφέραμε και κάναμε πράγματα τα οποία φαντάζουν πολύ δύσκολα για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και ενώ με παίχτες που θα μπορούσαν να είναι η εφηβική ομάδα κάποιες ΠΑΕ, εμείς καταφέραμε να διατηρήσουμε την ομάδα, να έχουμε μια πολύ σταθερή πορεία μέσα έξω και να φτάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι, κερδίζοντας τον πρώτο μέχρι πριν λίγες ώρες, δύο φορές, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλατέλας από τα δεξιά. Μέσα στην περιοχή ο Πλατέλας, πολύ όμορφα, ατομική ενέργεια του Πλατέλα. Κάθε την παλιά για τον Κατσαρό, 1-0. Ο Γιάννης Κατσαρός κάνει το 1-0 μόλις το 6ο λεπτό και δίνει το προβάδισμα στην Καλλιθέα μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Από την ατομική ενέργεια του Πλατέλα, το γύρισμα προς τον Κατσαρό από το σημείο του πέναλτι. Ο Κατσαρός έμπειρος, δεν αστοχεί, νικά τον Ούλμαν και δίνει το προβάδισμα πλέον στους γηπεδούχους με 1-0. Που έχασε την μπάλα, Ζουμπουλάκης τώρα. Ζουμπουλάκης κρατάει την μπάλα, έχει χώρο μπροστά του, θα κάνει το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Καλλιθέας να κάνει το 2-0 με τον Ζουμπουλάκη στο 18. Εκτελείται το φάουλ, μπάλα απευθείας στα δίχτυα. Το 2-0 είναι γεγονός πλέον για την ομάδα της Καλλιθέας στο 37 με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τεγούση που άφησε άγαλμα τον Ούλμαν. Δεν είδε την πορεία της μπάλας και κάνει το 2-0 η Καλλιθέα. Εκτελεί το φάουλ από τον Πλατέλα, πλασαριστά για τον Παπαναστασίου, το σουτ, την μπάλα κοντράρει και τελικά είναι το 3-0. 3-0 για την ομάδα της Καλλιθέας από τον Φώτη Κισκαμπάνη, τον κεντρικό αμυντικό της Καλλιθέας που προωθήθηκε στο 32ο λεπτό της επανάληψης. Στρατάκης. Εκτελεί το φάουλ, η μπάλα απομακρύνεται από τον Κισκαμπάνη και τον Αρκούδα σε δεύτερο χρόνο σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γιάννης Κατσαρός και έχει χώρο μπροστά τον Κατσαρός. Κατσαρός κρατάει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει το πλασέ, η μπάλα δοκάρει. Τελικά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία για τον Κατσαρό να χρηστεί για δεύτερη φορά σκόρε. Τώρα ο κύριος Καλόπουλος δίνει το ελεύθερο για το φάουλ. Τζανετάκος ο Λυσγάρας και το 1-3. Μειώνει ο Βίζας Μεγάρων με τον Λυσγάρα που προωθήθηκε σε αυτή τη φάση έπειτα από το φάουλ του Τζανετάκου, έπιασε την κεφαλιά και μειώνει για τον Βίζα σε 3-1. Ήταν μια σούπερ χρονιά για μας, απολύτως πετυχημένη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είδατε και εσείς τι έγινε. Ήταν ένα ξέσπασμα όλης της πίεσης που είχαμε από όλη τη χρονιά. Σίγουρα πιστεύαμε στην άνοδο πάρα πολύ, ειδικά οι ποδοσφαιριστές, μέσα στα ποδητήρια όλοι μαζί, και νομίζω ότι οι κόποι όλης της χρονιάς δικαιωθήκανε με το σημερινό αποτέλεσμα. Τα ακούσατε τι γινόταν, δεν σταμάταγαν τα πανηγύρια καθ' όλη τη διάρκεια μετά το τέλος παιχνιδιού. Το μυστικό της ανόδου ποιο ήταν? Φέτος η Καλλιθέα είχε ομοιογένεια, είχε πάθος, είχε λίγους έμπειρους. Ήμασταν πολλά νεαρά παιδιά, αλλά ήμασταν μια παρέα και αυτό μετράει πάρα πολύ. Εκτός από την άνοδο, εμείς πετύχαμε και μια άλλη νίκη. Πετύχαμε τον πόλεμο, τη νίκη απέναντι στο παρασκήνιο. Είμαστε πραγματικά ικανοποιημένοι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί η ομάδα μας επέστρεψε ξανά στην μεγάλη κατηγορία. Η Καλλιθέα έχει μια φανέλα βαριά, ειδικά για την Γαμαθηνική.
Καλυθέα, ο στόχος της ήταν πάντα να πρωταγωνιστεί. Αυτό κάναμε και φέτος. Βασικά νομίζω ότι αυτά τα νέα παιδιά ήταν το κέρδος για αυτή την ομάδα. Και εγώ είμαι διπλά χαρούμενος σήμερα. Είμαι πιο πολύ χαρούμενος γιατί ανεβήκαμε φέτος παρά αν σωνόμασταν πέρσι. Γιατί πραγματικά πέρσι δεν αξίζαμε έτσι προς τα πράγματα στο θέμα. Γι' αυτό η χαρά μου είναι διπλή η τωρινή.